Με τη γαλανόλευκη να κυματίζει στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι, δημότες χειροκρότησαν τα νιάτα στη μαθητική παρέλαση. Πολύ όμορφα, πολύ ωραία! Συγκινήθηκε σήμερα. Ναι, όσο να είναι. Καλά ήταν να δούμε και λίγο χαρά με τα εγγόνια μας, τα παιδιά μας. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Εύχομαι του χρόνου καλύτερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Να προχωρούμε μπροστά. Γιορτάζουμε όπως όλος ο κόσμος, σαν να μην συνέβη τίποτα. Και αυτό είναι θέμα ψυχολογίας για τα παιδιά, για να μην τους δώσουμε, όπως θα λέγαμε, τη χαριστική βολή. Τα παιδιά είναι μικρά, θέλουν τη δικιά μας στήριξη. Μέσα από τα ερείπια δηλώνουμε κι εμείς όρθιοι και εθνικά υπερήφανοι. Τίμησαν την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, της αντίστασης του λαού για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία. Το μήνυμά μας είναι να μένουμε δυνατοί, ακόμη και μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Μπορεί να είμαστε σεισμόπληκτοι, αλλά ήρθαμε να παρελάσουμε αυτό. Και υπό δύσκολες συνθήκες φέτος, με τους σεισμούς και όλα αυτά. Ίχνος όπου ανάκαμψη στο Αρκαλοχώρι. Πώς νιώθεις? Χαρούμενη, ενθουσιασμένη. Δεν ξέρω, λίγο περίεργα. Λόγω του σεισμού είμαι και η μόνη από την πρώτη γυμνασίου. Ενθουσιασμένη, θα δω, έχω και πολύ καιρό να δω και τους συμμαθητές μου. Έχουμε ένα μήνα που είμαστε μακριά από το σχολείο. Ήταν δύσκολο να συγκεντρώσουμε τα παιδιά για την παρέλαση. Αυτή η μέρα όμως θα μας δώσει μια θετική αύρα να συνεχίσουμε, ότι η ζωή μας συνεχίζεται. Πρέπει να προσπαθήσουμε πιο πολύ για τα παιδιά μας και μετά για όλους εμάς. Βλέπεις περισσότερα χαμόγελα. Και του χρόνου να είμαστε καλά, με υγεία. Ευχόμαστε να σταματήσουν οι σεισμοί και να βρει ο κόσμος πάλι τη σειρά του. Ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Οφείλουμε τιμή σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν ενάντια στο φασισμό, στον ναζισμό. Επήγε τα μηνύματα και οφείλουμε όλοι σήμερα να κρατούμε το μήνυμα των αγωνιστών του 1940. Ποτέ ξανά πόλεμος. Πριν από 81 χρόνια, οι παππούδες μας ύψωσαν το ανάστημά τους στον ολοκληρωτισμό για να μπορούν τα εγγόνια τους να ζήσουν ελεύθερα. Ποτέ πια φασισμός. Παράλληλα στέλνουμε και ένα μήνυμα από εδώ, από το Αρκαλοχώρι, ότι θα είμαστε εδώ παρόντες, θα είμαστε εδώ σε καθημερινή βάση, για να μην ερημώσουν τα χωριά μας. Η παρουσία εδώ στο Αρκαλοχώρι έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, ειδικά αυτή τη μέρα. Το Αρκαλοχώρι θα ζήσει. Είναι διαχρονικός ο αγώνας για την ελευθερία. Και είναι και επίκαιρο και διαχρονικό το μήνυμα, διότι και σήμερα απειλούμαστε. Της παρέλασης προηγήθηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Αρκαλοχώρι, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Θα ξεπεράσουμε αυτή την δυσκολία και θα είναι η έναρξη για τη δημιουργία μιας νέας πόλης, ενός νέου Αρκαλοχωρίου. Μιας πόλης που θα ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα, όπου όπως επιβάλλεται και με την κατασκευή του αεροδρομίου. Χρόνια πολλά σε όλους. Αναφορικά με τη λειτουργία των σχολείων, ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας δήλωσε: Τη Δευτέρα θα ανοίξουν όλα εκτός από το ΕΠΑΛ, γιατί θα έχουν μπει οι αίθουσες.